Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα και σας είχαμε υποσχεθεί κάτι μαζί με τη Σοφία τη Μίτιλη και πάντα εμείς το λόγο μας το κρατάμε. Και αυτό τι είναι, κάποιες αποκλειστικές πληροφορίες όσο αφορά το ασφαλιστικό αλλά και τα συνδοξιδοτικά. Ποια τελικά δικαιώματα θα θυγούν μόνο οι επικουρικές ή όχι. Όλα αυτά θα τα ζητήσουμε σε πολύ λίγο, γιατί στο στούντιο μαζί μας θα είναι ο Στάθης ο Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος μας, να μας δώσει κάποιες αποκλειστικές πληροφορίες. Πάμε όμως τώρα σε ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Μίτιλη και σε πολύ λίγα λεπτά μείνετε συντονισμένοι, γιατί εδώ πέρα θα έχετε μόνο αποκλειστικές πληροφορίες σήμερα. Η συμφωνία που οικοδομείται βήμα-βήμα τις τελευταίες ημέρες θα δώσει στην Αθήνα παράταση ζωής. Όχι όμως λύση, επισημαίνουν στο sofokleousin.gr αξιωματούχοι με γνώση των διαπραγματεύσεων που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι ακόμα και η πλήρης ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης δεν είναι ικανή να λύσει το ελληνικό πρόβλημα σε αυτή τη φάση, καθώς η έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική οικονομία έχει δημιουργήσει ήδη σπιράλ θανάτου. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ακόμα και η πλήρης εκταμείευση των 7,2 δις της τελευταίας αξιολόγησης σε συνδυασμό με τα 3,2 δις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του EFSF δεν επαρκούν για να περάσει η Ελλάδα τον κάβο του Ιουλίου και του Αυγούστου, όπου μόνο οι καταβολές προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φτάνουν τα 7,2 δις. Συνεπώς, η όποια συμφωνία επιτευχθεί έχει ορίζοντα την 30η Ιουνίου, ενώ τότε η Ελλάδα και οι εταίροι θα πρέπει να καταλήξουν σε νέα συμφωνία για πακέτο διάσωσης της τάξης τουλάχιστον των 20 δις, αν εξαιρεθούν τα 15 περίπου δισεκατομμύρια που απαιτούνται για την τρίτη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Η επίτευξη συμφωνία στο Eurogroup της Δευτέρας 11 Μαΐου ή ακόμα και μέχρι το τέλος του μήνα μπορεί να αποτελέσει μόνο μία καλή βάση για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και την αποφυγή ατυχήματος. Πρόσκληση στα κόμματα και ειδικά στο ποτάμι να ταυτιστούν με τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση απίφθινε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας στη Βουλή σε ερώτηση του επικεφαλής του ποταμιού Σταύρου Θοδωράκη για την παιδεία. Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για τις κόκκινες γραμμές του λαού μας, όχι της κυβέρνησης. Εκτενής ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού και για το καθεστώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αφορμή την ερώτηση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Νίκου Νικολόπουλου, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε κορυφές στο τρίγωνο της αμαρτίας του σάπιου συστήματος το πολιτικό σύστημα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις τράπεζες. Ωστόσο, τόνισε ότι μέσο που δεν έχει ανοιχτούς λογαριασμούς δεν χρειάζεται να αυτολογοκρίνεται. Σχεδόν κλείδωσε ο ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ στο 18% με τους δανειστές να πιέζουν την κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να κλείσει άμεσα η συμφωνία προκειμένου να δοθεί χρηματοδοτική ανάσα στη χώρα. Ο ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ θα φέρει αυξήσεις αλλά και μειώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών με ΦΠΑ 23% θα σημειώσουν πτώση 4 με 5 ευρώ αν ο συντελεστής πάει τελικά στο 18 με 19%. Ενώ οι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών με ΦΠΑ 13% θα αυξηθούν κατά 4 με 5 ευρώ. Επανέρχεται στα φυσικά πρόσωπα έκπτωση ύψους 2% επί του συνόλου του φόρου για την εφάπαξ πληρωμής της 31 Ιουλίου 2015 και των τριών δόσεων της οφειλής τους. Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη. Σημειώνεται ότι τα αρχικά σενάρια και οι επιθυμίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ήταν για έκπτωση φόρου 10 με 15%. Φαίνεται όμως πως αποδείχθηκαν τελικά πολύ αισιόδοξα. Εξάλλου, με την τροπολογία θεσπίζεται αφορολόγητο 12.000 ευρώ για αγροτικές επιδοτήσεις και περιορίζεται στο μισό η προκαταβολή φόρου για τους αγρότες.
Οφειλέτες, νομικά και φυσικά πρόσωπα με βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία που επιθυμούν να μπουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων, αλλά μέχρι σήμερα δυνατούσαν να καταβάλουν το σχετικό ποσό επειδή τους έχει γίνει κατάσχεση και δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θα μπορούν πλέον αναδρομικά να κάνουν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης. Διάταξη που εμπεριέχεται σε τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, αναμένεται να ψηφιστεί την προσεχή Τρίτη στη Βουλή. Σε 150.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, θα χορηγηθεί από την Εθνική Τράπεζα η κάρτα αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των μέτρων που προβλέπει ο νόμος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Η κάρτα που θα παρέχει την επιδότηση σίτησης θα πιστώνεται με το ποσό των 70 ευρώ μηνιαίως για μεμονωμένο άτομο, προς αυξανόμενο κατά 30 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας, έως το ποσό των 200 ευρώ. Η σύμβαση για την έκδοση και τη διαχείριση της κάρτας υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και της Εθνικής Τράπεζας από τον Υπουργό Εργασίας Πάνο Σκουρλέτη και την αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου. Να μην καταργηθεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία ζητούν οι θεσμοί, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει πρόταση για πρόβλεψη ρήτρας βιωσιμότητας και στα ταμεία κύριας ασφάλισης. Η κυβέρνηση επιμένει στην κόκκινη γραμμή ότι δεν θα μειωθεί καμία σύνταξη. Το βάρος των διαπραγματεύσεων πέφτει στο θέμα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, με τους δανειστές να επιμένουν ότι άμεσα πρέπει να κλείσει οποιαδήποτε πόρτα πρόωρης εξόδου στη σύνταξη πριν από το 62ο έτος ηλικίας. Η κυβέρνηση δεν δέχεται οποιαδήποτε παρέμβαση που θα θίγει όχι μόνο τα θεμελιωμένα, αλλά και τα όριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Αναλυτικά θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον εργατολόγο μας, Στάθη Χριστοδουλέλη. Πάνω από 60 ώρες πρέπει να εργάζεται ένας οικογενειάρχης που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό προκειμένου να ζει ο ίδιος και η οικογένειά του οριακά πάνω από τη φτώχεια. Αυτό εκτιμάει η έρευνα του ΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία ο ωραίος κατώτατος μισθός στη χώρα μας ανέρχεται στα 4,42 δολάρια. Πολλές ώρες εργασίας σε ελάχιστα χρήματα. Αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι Έλληνες εργαζόμενοι. Ένα γεγονός που αποδεικνύεται και από τη μελέτη του ΟΣΑ. Καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό πρέπει να εργάζονται πάρα πολλές ώρες προκειμένου να ζουν πάνω από το όριο της φτώχειας. Η έρευνα αναλύει πως ένας μισθωτός σε μια οικογένεια με δύο παιδιά, προκειμένου η οικογένειά του να μην βρεθεί στο κατώφλι της φτώχειας, πρέπει να δουλεύει τουλάχιστον 60 ώρες. Τα ωράρια όμως αυτά είναι μη ρεαλιστικά, εκτιμάει η έρευνα, για να καταλήξει στο συμπέρασμα πως αυτό συμβαίνει στις περισσότερες χώρες, όταν όμως εργάζεται μόνο το ένα μέλος της οικογένειας. Πόση όμως είναι η αμοιβή του κατώτατου ωριαίου μισθού στη χώρα μας? Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, για τον Έλληνα οι καθαρές αποδοχές ανά ώρα ανέρχονται στα 4,42 δολάρια. Στα ίδια επίπεδα βρίσκεται η Πορτογαλία με 4,41 δολάρια ανά ώρα, ενώ ακολουθούν η Πολωνία με 3,59, η Τουρκία με 3,49 και η Σλοβακία με 2,99 δολάρια ανά ώρα. Με τα λιγότερα χρήματα την ώρα αμείβονται οι Μεξικανοί με 1,01 δολάρια. Οι πιο καλοπληρωμένοι όσον αφορά στον κατώτατο μισθό ανά ώρα βρίσκονται στην Αυστραλία, όπου αμείβονται με 9,54 δολάρια. Αμέσως μετά ακολουθεί το Λουξεμβούργο με 9,24 δολάρια ανά ώρα και τρίτο έρχεται το Βέλγιο με 8,57 δολάρια ανά ώρα. Στη Γερμανία, ο κατώτατος μισθός ανά ώρα, ο οποίος εισήχθη το 2015, καθορίζεται στα 7,19 δολάρια. Ενώ στη Γαλλία λίγο υψηλότερα στα 8,24 δολάρια. Τέλος, οι Ισπανοί αμείβονται με 5,37 δολάρια την ώρα. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News.
Σίγουρα οι πληστηριασμοί, η δίμευση, η απόκτηση των ακινήτων από τις τράπεζες δεν επιλύει το πρόβλημα και αφετέρου επιτείνει το κοινωνικό ζήτημα. Γι' αυτό εξάλλου έχουμε και αυτές τις απανωτές παρατάσεις, τουλάχιστον για το πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε να δούμε πώς αντιδρά το χρηματιστήριο Αθηνών με τις έως τώρα εξελίξεις που έχουμε από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων. Η Αμαλία Ικάτζου, συνάδελφος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει την εικόνα του χρηματιστηρίου. Καλησπέρα, Αμαλία. Καλησπέρα, κύριε Σοφία. Μια συνεδρία διαδικαστικού, θα έλεγα, χαρακτήρα με την αγορά να προσπαθεί να σταθεροποιηθεί γύρω από τον άξονα των 840 μονάδων και τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής εν ώψη του κρίσιμου Eurogroup της Δευτέρας για την Ελλάδα. Ο Γενικός Διοίκητης από την αρχή της συνεδρίασης κάνει κινήσεις γύρω από αυτόν τον άξονα. Κάποιοι επενδυτές τοποθετούνται επιλεκτικά σε τράπεζες και blue chips, κάποιοι άλλοι παίρνουν κέρδη από την άνοδο των προηγούμενων ημερών και έτσι έχουμε αυτή ακριβώς την μικρή μεταβλητότητα του Γενικού Δίκτυ γύρω από τις 840 μονάδες. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η Α, η Εθνική, υποχωρούν, η Πειραιώς ενισχύεται, έχουμε μια μεικτή εικόνα στις τράπεζες, όμως οι πωλήσεις είναι περιορισμένης έκτασης και γι' αυτό δεν έχουμε και σημαντικές απώλειες για το Γενικό Δίκτυ. Την ίδια στιγμή τα πιο μεσοπρόθεσμα χαρτοφυλάκια που μπήκαν στο χρηματιστήριο το τελευταίο πενταήμερο, εφταήμερο, δεν φαίνεται να φεύγουν από την αγορά, αφού ποντάρουν μάλλον σε μια συμφωνία Ελλάδα-Βρυξελών, τηρούν τις θέσεις που έχουν σε ελληνικές μετοχές και νομίζω ότι από Δευτέρα και εφόσον υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη στο Eurogroup θα επανακαθορίσουν την επενδυτική του στρατηγική. Τεχνικά πάντως η διατήρηση του Γενικού Δίκτυ κοντά στις 840 μονάδες διατηρεί ζωντανό το θετικό σενάριο που εκτιμά μια κίνηση προς τις 920 μονάδες, εκτός βεβαίως και αν μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουμε κάποια αρνητική έκπληξη, θα έλεγα, στο κομμάτι της συμφωνίας και εκεί θα δούμε κινήσεις κατά κερδών. Όσον αφορά, Αμαλία, τις τράπεζες εκείνες. Οι τράπεζες λοιπόν τώρα έχουν μπροστά τους, θα έλεγα, ένα γολγοθάκι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βάσει όλων αυτών που έχουν συμβεί το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο, έχουν μπροστά τους ανοιχτές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Μία από αυτές λέγεται κόκκινα δάνεια και το έχουμε πει ξανά στην εκπομπή σας, κορίτσια. Από την άλλη πλευρά όμως έρχονται τα αποτελέσματα τριμήνου, πρώτου τριμήνου των τραπεζών στο τέλος του μήνα και εκεί θα φανεί ξεκάθαρα ποιο ακριβώς θα είναι, ποια θα είναι ακριβώς η ζημιά που έχει γίνει στις τράπεζες από αυτή την περίοδο της έντονης αβεβαιότητας. Να σου πω ότι στα τραπεζικά επιτελεία έχουν βάλει μολύβια χαρτί και ξανασχεδιάζουν τα capital plan, τα πλάνα αναδιάρθρωσης, να δουν αν μπορούν να πουλήσουν την κατοικία, τι ακριβώς μπορεί να συμβεί και να κάνουν μέχρι τέλος του έτους. Τα κόκκινα δάνεια και φυσικά το ότι η ανάληψη των χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς καταλαβαίνεις ότι έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, το ζητάμε συνέχεια. Ωστόσο, ό,τι νεότερο υπάρχει, είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε και πάλι μαζί σου, Αμαλία Κάτζου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα, γιατί ο Στάθης ο Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος, θα μας μιλήσει για τα πάντα. Τι θα αλλάξει σε θεμελιωμένα, σε τεκμηριωμένα, τα πάντα. Όλες οι αλλαγές που θα γίνουν και οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί ποτέ από καμία άλλη εκπομπή. Αποκλειστικές πληροφορίες από το Στάθη Χριστοδουλέλη σε πολύ λίγο. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, εμείς τις υποσχέσεις μας τις κρατάμε. Ο Στάθης ο Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος, είναι εδώ για να δώσει μόνος στους τηλεθεατές του SBC αποκλειστικές πληροφορίες σχετικά με το τι αλλαγές θα περιμένουμε όσον αφορά τόσο το ασφαλιστικό όσο και τις συντάξεις. Υπήρχαν πολλές κόκκινες γραμμές που έχουμε ακούσει την κυβέρνηση να διαμηνύει σε όλους τους τόνους σχετικά με τις αλλαγές που θα υποστούν ή όχι. Είναι σαφές το μήνυμα της κυβέρνησης ότι δεν θέλει καμία περικοπή σε καμία σύνταξη και κυρίως στις κύριες συντάξεις. Από εκεί και πέρα όμως, σύμφωνα με πληροφορίες και εκτιμήσεις, άμα θέλετε, από έναν έμπειρο εργατολόγο όπως είναι ο κύριος Στάθης Χριστοδουλέλης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας για να λύσει όλες τις δικές σας απορίες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σοφία. Και να μην ήθελα και μου να προβάλλω τις όποιες αμφιβολίες, όποιες αντιρρήσεις, τις όποιες κόκκινες γραμμές που οφείλουμε να ελέγχουμε. Σίγουρα. Το βλέμμα σου νομίζω ότι σκοτώνει σήμερα. Πρέπει οπωσδήποτε να το προχωρήσουμε. Πρέπει οπωσδήποτε γιατί μου το έχει υποσχεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν προλάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα λόγω και των τηλεθεατών. Έχουμε όμως και εξελίξεις. Έχουμε και νέα πράγματα. Να δούμε τι γίνεται με τις κόκκινες γραμμές. Πιέζουν οι δανειστές μας, όμως εμείς. Η κυβέρνηση και όλοι είμαστε σταθεροί σε αυτές τις κόκκινες γραμμές. Να δούμε πόσο κόκκινες θα παραμείνουν. Να παραμείνουν ολοκόκκινες. Ακριβώς. Γιατί είπαμε και πριν από λίγο στο δελτίο, ακούσαμε για ένα μαχαίρι στις προώρες συνταξιοδοτήσεις. Και επίσης θέλουμε να σε ρωτήσουμε, είχαμε μάθει και εξηγούσαμε στους τηλεθεατές τι σημαίνει θεμελιώνω και κατοχυρώνω. Ακριβώς. Και μπήκε και στο δελτίο μία λέξη, τι σημαίνει όριμη. Όριμο λοιπόν. Όπως συζητούσαμε και προηγουμένως με την Κία, να πούμε το εξής. Έχουμε αναφερθεί πολλάκις από την εκπομπή αυτή. Κατοχυρωμένο θεωρείται ένα δικαίωμα όταν έχουμε τα απαραίτητα αίτια ασφάλισης για να κλειδώσουμε συνταξιοδοτικό δικαίωμα συνταξιοδότησης. Θεμελιωμένο θεωρείται το δικαίωμα όταν έχουμε και το όριο ηλικίας όπου αυτό προβλέπεται και μας δίνει το δικαίωμα. Δηλαδή, μπορώ από την επόμενη μέρα ακριβώς να μπορώ να βγω σε σύνταξη. Να βγω σε σύνταξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι τελευταία η φρασιολογία των αρμοδίων στο Υπουργείο Εργασίας του κ. Στρατούλη, του Γενικού Γραμματέα του κ. Ρωμανιά, συμπεριλαμβάνει τους όρους θεμελιωμένο. Δηλαδή, αν είχαμε μια διαβάθμιση, είναι το κατοχυρωμένο, στην άλλη άκρη το θεμελιωμένο και κάπου πιο κοντά προς το θεμελιωμένο το όριμο. Είναι λίγο έγκυος. Είναι λίγο έγκυος. Εύστοχο το σχολείο σου, Κία. Δηλαδή, θεμελιωμένα, λέει διαρρέεται ότι θεμελιωμένα δικαιώματα δεν θα φυγούν. Το οποίο σημαίνει ότι όποιος έχει το όριο ηλικίας και τα αίτια ασφάλισης δεν φύγεται, και ελπίζουμε να γίνει αυτό. Ή και τα όριμα δικαιώματα. Όποιος δηλαδή είναι 1-3 χρόνια, ακούμε και για 5 χρόνια πριν τη σύνταξη. Όμως, άρα όχι το κατοχυρωμένο. Άρα το κατοχυρωμένο θα μπορούσε εν δυνάμει κάποιος να είναι και 10 και 15 χρόνια πριν τη σύνταξη και να έχει κατοχυρώσει δικαίωμα. Απλά έχοντας συμπληρώσει τα αίτια ασφάλισης. Αν μου δίνεις λίγο ένα δευτερόλεπτο, Κία και Σοφία, μία μητέρα ανηλίκου. Έχοντας συμπληρώσει 5.500 ένσημα το 10 και έχοντας ανήλικο το 2010, όντας τώρα 40 ετών επί παραδείγματι, έχει κατοχυρώσει δικαίωμα για να φύγει μετά από 10 χρόνια, στα 50 της σε μειωμένη ή στα 55 της σε πλήρη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει κατοχυρωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ακριβώς. Όχι θεμελιωμένο, ούτε καν όριμο, γιατί απέχει περισσότερα από 3-5 έτη από την απονομή της σύνταξης. Άρα βλέπουμε ότι η φρασιολογία μας οδηγεί στο άκρο. Στο ακρότατο όριο διασφάλισης που είναι το θεμελιωμένο δικαίωμα. Θα μου επιτραπεί να έβαζα τίτλο στην εκπομπή «Στον αέρα, λοιπόν, τα κατοχυρωμένα». Ναι, είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε δεν θα ήταν λάθος σχόλιο, δεν είναι ένα σωστό σχόλιο. Ακριβώς. Γιατί μέχρι στιγμής είχαμε μιλήσει για θεμελιωμένα και για κατοχυρωμένα ότι δεν θα θυγούν. Τώρα λοιπόν μπαίνει το όριμο, το οποίο είναι κάπου στη μέση, η λοιπόν, κάτι ενδιάμεσο. Είναι λίγο μεικτή. Δηλαδή, από τη μία, μας διασφαλίζουν οι αρμόδιοι ότι δικαιώματα μητέρας ανηλίκου ή με τα βαρέα ή άτομα με αναπηρία ότι δεν θα θυγούν, το οποίο περιλαμβάνει εν δυνάμει θεωρητικά και την κατοχύρωση. Από την άλλη όμως, στις δηλώσεις, στις επίσημες, μιλάμε για θεμελιωμένα και για όριμα. Άρα, νομίζω ότι η κατοχύρωση δεν είναι διασφαλισμένη. Αυτό και αν είναι βόμβα. Η κατοχύρωση λοιπόν δεν είναι. Ή τουλάχιστον όχι σε όλες τις διατάξεις. Ακριβώς. Ή αν είναι εξασφαλισμένη, ή αν δεν είναι εξασφαλιστή, θα της δοθεί μια μεταβατικότητα. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε από την εκπομπή αυτή, ακούγοντας τους τηλεθεατές, στους οποίους απαντάμε ζωντανά, να λέμε ακριβώς τι υπάρχει τη δεδομένη στιγμή. Μέχρι σήμερα. Να διατυπώνουμε τις κόκκινες γραμμές. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα να ζητάμε να τηρηθούν αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Η κατοχύρωση ήταν στην κόκκινη γραμμή όμως. Στην κόκκινη γραμμή, στα πλαίσια των συμφωνιών, δεν ήταν. Είναι όμως στην κόκκινη γραμμή της ιδεολογίας των ανθρώπων που απαρτίζουν το Υπουργείο Εργασίας και βλέπουμε καλοπροαίρετα τις όποιες προθέσεις τους. Αλλά παρόλα αυτά,
είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μέσα από τη φρασιολογία δεν διασφαλίζεται. Και οφείλουμε να το πούμε. Είχαμε γράψει και στο SK News, αλλά και από την εκπομπή εδώ πέρα υπάρχει λύση κάθε απόγευμα που ενημερώνουμε τους τηλεθεατές για το πότε θα βγουν σύνταξη, ότι το μόνο που θα θυγεί ήταν οι επικουρικές. Στο τραπέζι, Κία μου, πέφτουν και οι μειώσεις σε κύριες συντάξεις. Πέφτουν να πούμε και, ότι και οι μειώσεις σε κύριες συντάξεις. Δεύτερη βόμβα. Ναι. Υπάρχει αυτό στο τραπέζι από τις πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος που αφορά και κύρια και επικουρικά ταμεία είναι κάτι το οποίο από τους δανειστές δεν επιτρέπεται να μην προχωρήσει. Mm. Τουλάχιστον αυτό διαρρέεται από τις πληροφορίες μας. Η κυβέρνηση κάνει απέλπιδες προσπάθειες προτάσσοντας έσοδα από εισφοροδιαφυγή, από αδήλωτη εργασία και από τη ρύθμιση των οφειλών που προσεγγίζουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Το έλλειμμα, αν δεν εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, η ζημιά θα είναι 350 εκατομμύρια ευρώ. Προσπαθούν λίγο να συγκλίνουν τα δύο θέματα και ό,τι αποκλίνει να συνδράμει το ενιαίο ταμείο το οποίο έχει συσταθεί. Όμως αυτή τη στιγμή παραμένει και αυτό στο τραπέζι. Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε και όλα αυτά με τους τηλεθεατές μας όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Ο κύριος Κωνσταντίνος από την Πανέμορφη ΚΟ είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Έχω μπει στην εργασία το 1975. Μάλιστα. Έχω 4.150 ένσημα του ΙΚΑ, εκ των οποίων τα 3.000 είναι βαρέα. Ηλικία. Και έχω και 2.900 ένσημα του ΤΕΛΕ. Τελευταίος φορέας ποιος είναι. Τελευταίος σας φορέας και ηλικία σας. Τελευταίος είναι το ΙΚΑ. Μάλιστα. Ηλικία σας. Του 59 γεννηθεί, 57 χρονών. Αυτή τη στιγμή έχετε κλείσει τα 56. Ναι. 56 ετών λοιπόν. Επομένως, έχοντας τις προποθέσεις αυτές, δεν έχετε συμπληρώσει 3.600 βαρέα, εκ των οποίων 1.000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια, άρα δεν μπορείτε να βγείτε με τη διάταξη των βαρέων. Με τα δεδομένα τα οποία μας θέτετε αυτή τη στιγμή, με τελευταίο και απονέμοντα φορέα το ΙΚΑ, έχετε κατοχυρωμένο δικαίωμα για να φύγετε. Στα 62 σας σε μειωμένη, αρκεί να έχετε 100 ένσημα ανά έτος τα προηγούμενα 5 χρόνια. Ή στα 67 σας σε πλήρη. Δυστυχώς, για μειωμένη, να φεύγατε... Ναι, 30% μειωμένη. Μειωμένη κατά πόσο? 30% σε σχέση με την πλήρη. 30%, ναι. Αλλά προσοχή, 100 ένσημα ανά έτος τα προηγούμενα 5 χρόνια πριν την αίτηση συνταξιοδότησης, πριν τα 62. Ιδάλλως, με τα χρόνια που έχετε, φεύγετε στα 67 σας με πλήρη σύνταξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμη η εκπομπή σας. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μία λίγο διαφορετική ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω. Βεβαίως. Εγώ έχω ένσημα, τα πρώτα που πήρα εδώ στην Ελλάδα ήταν την περίοδο του 83, καμιά πενταριά, μετά άλλα τόσα περίπου την περίοδο 90-91 ή εκεί γύρω περίπου. Και μετά έχω 15 χρόνια στην Αγγλία. Πολύ ωραία. Εγώ θα πάρω από τη σύνταξη. Βεβαίως. Υπάρχει διμερή συμφωνία, κύριε μου, μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου. Άρα θα μπορούσατε είτε από εκεί είτε από εδώ να συνταξιοδοτηθείτε. Με τα χρόνια που έχετε, στην Ελλάδα συνταξιοδοτήστε στα 67 σας. Μάλιστα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ζυγίστε και αποφασίζοντας και με βάση και κάποια φορολογικά δεδομένα, πού σας συμφέρει να συνταξιοδοτηθείτε, από πού. Πάντως έχετε τη δυνατότητα και εδώ στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Μπορώ να μεταφέρω δηλαδή τα χρόνια... Μπορείτε. Το αν, σας συμφέρει είναι πολύ πιο σύνθετη κουβέντα όμως. Α, μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να συμφέρει, μπορεί και να μην συμφέρει. Ακριβώς. Μάλιστα. Αν θέλετε, αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί το λέμε και τι συμφέρει κάθε απόγευμα. Απλά το Στάθη. Σωστά. Εμείς λέμε και πότε μπορεί να φύγει κάποιος και πότε συμφέρει. Ακριβώς. Όταν υπάρχουν όμως περισσότερες της μίας παράμετροι οι οποίες καθορίζουν την έξοδο στη σύνταξη, οφείλουμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει. Να πάμε στην επόμενη τηλεθεάτριά μας, η οποία είναι η κυρία Κατερίνα. Καλησπέρα σας, κυρία Κατερίνα, σας ακούμε. Ναι, Κοσκινά λέγομαι. Απλά μια ερωτησούλα. Με συγχωρείτε, Κοσκινά, συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Εντάξει. Θα κλείσω τα 70 σε λίγους μήνες. Μάλιστα. Και στο ΤΕΒΕ έχω σχεδόν δεκαετία. Δεν ήμουν έτοιμη γι' αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, δικαιούμαι τίποτα?
Δυστυχώς, για να μπορέσετε να συνταξιοδοτηθείτε από τον ΟΑΕ, νυν ΟΑΕ, θα πρέπει να έχετε 15 χρόνια ασφάλισης. Για να μπορούσατε ούτως ή άλλως να συμπληρώσετε 15 με εξαγορά πλασματικού χρόνου, θα έπρεπε να έχετε συμπληρώσει 12 ετή πραγματική ασφάλιση. Άρα, θα υπολείπονται τουλάχιστον 2 χρόνια, μετά εξαγορά 3 ετών, αν έχετε τις προϋποθέσεις και τις δεξαμενές πλασματικού χρόνου, και μετέπειτα το επόμενο βήμα θα ήταν η συνταξιοδότηση στα 67 σας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε και στο 793 στο γιατρό μας, ο οποίος μας λέει ότι είναι μόνιμος γιατρός ΙΚΑ, 60 ετών, με 10.800 ένσημα. Πότε μπορεί να βγει σε πλήρη σύνταξη? Και είναι ο κύριος Κυριακίδης. Μας γράφει και το επώνυμό του, οπότε μπορούμε να το πούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Κυριακίδη. Καλησπέρα, κύριε Κυριακίδη. Με τα δεδομένα τα οποία μας εκθέτεται, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βγείτε σε σύνταξη. Έχετε τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία. Μετά από τον επόμενο τηλεθεατή, θα σε ρωτήσω για τα παράθυρα για συνταξιοδότηση 55.000 ασφαλισμένων σε ΙΚΑ και ΟΓΑΛΑ. Σε πολύ λίγο. Ο κύριος Νίκος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Πάρει σύνταξη από το δημόσιο. Αν μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούμε καθόλου. Έχω πάρει σύνταξη από το δημόσιο, την κύρια σύνταξη. Μάλιστα. Και δεν μου έχουν βγει ακόμα τα 2 επικουρικά. Λίγο πιο δυνατά, αν έχετε την καλοσύνη. Εκκρεμούν τα επικουρικά, τα 2 επικουρικά. Ναι. Μάλιστα. Δεν έχω πάρει ακόμα. Πότε έχετε καταθέσει έτοιμα συνταξιοδότησης? Μάλιστα. Πότε καταθέσατε έτοιμα συνταξιοδότησης? Ποιος είναι ο χρόνος αναμονής σας? Το Δεκέμβριο του 2013. Μάλιστα. Ευλόγως θα πρέπει να τα αναμένετε έως και το τέλος του χρόνου, εμπειρικά με βάση τους χρόνους απονομής. Το πρόβλημά σας είναι ένα πρόβλημα που αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους, οι χρόνοι απονομής συντάξεων. Δυστυχώς, μόνο με πίεση προς ασφαλιστικούς φορείς, να πούμε ότι υπάρχει μειωμένο προσωπικό, και δεν το λέμε για να δικαιολογήσουμε τους ασφαλιστικούς φορείς, και από την άλλη, συνεχώς καινούργιες διατάξεις, οι οποίες παγώνουν κάποιες συνταξιοδοτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι τέλος του χρόνου, θεωρώ ότι θα σας έχει απονεμηθεί και το επικουρικό σας και τα 2 επικουρικά. Θα τα πάρω όμως ή θα κοπούνε περιπτώσεις? Ωραίο το ερώτημα του κυρίου. Αν θα τα πάρει. Αν θα πάρετε τα επικουρικά. Βέβαια. Δεν έχω καμία πληροφόρηση για το αντίθετο. Θα τα πάρετε. Θα τα πάρετε. Θετικό. Απλά πόσο θα είναι αυτά? Για να κάνω και εγώ πάντα το δικηγόρο του διαβόλου, δηλαδή οι επικουρικές είχαμε πει λοιπόν ότι θα θυγούνε. Το έχουμε πει, το έχει διαμηνήσει και η ίδια η κυβέρνηση. Δυστυχώς, έτσι, και μου διαφαίνεται ότι δεν το γλιτώνουμε αυτό. Το θέμα είναι να μην θυγούν χαμηλές επικουρικές, αλλά αν και υψηλές επικουρικές υπάρχουν κάποιοι, τραπεζοϊπάλληλοι επί παραδείγματι, οι οποίοι το μεγαλύτερο κομμάτι της σύνταξής τους είναι το επικουρικό. Και έχουν υποστεί ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι. Ακριβώς. Και όπως καταλαβαίνεις, μια περαιτέρω μείωση στα επικουρικά σίγουρα θα θίξει την ικανότητά τους προς βιοπορισμό. Εκτιμάμαι και σύμφωνα με τις δικές σου πληροφορίες, αλλά και με την εμπειρία σου, ότι υπάρχει περίπτωση να θυγούν και οι κύριες συντάξεις, μας είπε σήμερα. Είναι στο τραπέζι. Είναι ακριβώς. Στο τραπέζι. Ποιες πιστεύεις, αυτές οι οποίες είναι πάνω από ποιο ποσό? Οι δύο έχουν φυγεί συντάξεις οι οποίες είναι άνω των 1.000 ευρώ. Και το καινούριο μαχαίρι που απευχόμαστε να υπάρξει, δεν το γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Σε κάθε περίπτωση. Εκτιμάς. Πόσο εκτιμάς ότι μπορεί να είναι? Θα έχουμε ίσως στις ήδη υπάρχουσες μειώσεις, από τα ποσά και άνω αυτά που ήδη έχουν υπάρξει μειώσεις, ένα περαιτέρω ποσοστό. Αλλά και πάλι αυτό είναι εκτίμηση. Μάλιστα. Δηλαδή 1-2%. Καλό θα είναι να περιμένουμε τις εξελίξεις. Ακριβώς. Ο κύριος Σάββας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σας ακούμε. Είμαι εργαζόμενος στο δημόσιο. Μάλιστα. Με ΦΕΚ διορισμού στο δημόσιο το 86. Ναι. 29 έχω χρόνια ανήλικο. Λοιπόν στο δημόσιο. Ναι, έχω ανήλικο παιδί. Και έχω κλείσει το 52ο έτος της ηλικίας. Δικαιούμαι πλήρη ή μειωμένη σύνταξη? Προσέξτε με. Από τη στιγμή που δεν έχετε τα λεγόμενα, σας αντιλαμβάνομαι, πριν το 86 έχετε χρόνο ασφάλισης? Όχι, έχω Όχι. μόνο δουλέψει, έχω δουλέψει σαν αναπληρωτής εκπαιδευτικός για μερικούς μήνες. Ναι, προσέξτε παρακαλώ, και αυτό το γνωρίζετε μόνο εσείς από το χρόνο ασφάλισής σας, αν 25 ετία συμπληρώνετε το 2010, τότε δεν μπορείτε να κάνετε χρήση της ανηλικότητας του τέκνου. Σωστό, συμπληρώνω το 2011. Ωραία. 25 ετία. Αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ. Απλά επειδή μου είπατε ότι ήσασταν και αναπληρωτής πριν. Επομένως, έχετε κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 με δικαίωμα εξόδου στα 52 σας συμπληρωμένα, τα οποία και έχετε. Συμπληρωμένα, ναι, γιατί είμαι γεννητής το 62. Ωραία, πολύ ωραία. Είστε 53 λοιπόν. Αν δεν τα έχετε ήδη συμπληρώσει, θα συμπληρώνω το σαν κλειστά τα 53.
Ωραία. Άρα μπορείτε να αποχωρήσετε με κλεισμένα τα 53 σας χρόνια. Από εκεί πέρα θα το ζυγίσετε λογιστικά αν σας συμφέρει. Είναι... Αν δηλαδή το χορηγούμενο ποσό, συγγνώμη και μου, ναι, το χορηγούμενο ποσό σύνταξης, το πιθανολογούμενο, σε σχέση με το μισθό σας έχει μια τέτοια διαφορά που σας επιτρέπει την αποχώρηση. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Πάντως μπορώ να υποβάλω αίτηση για συνταξιοδότηση. Ναι, βεβαίως. Ωραία, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεθεατρία, Ευδοκία. Που είναι η κυρία Κωνσταντίνα. Καλησπέρα σας, κυρία Κωνσταντίνα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, παρακαλώ, ήθελα να ρωτήσω. Είμαι 51 ετών τώρα. Εργάζομαι συνεχώς από το Μάρτιο ασφαλισμένη. Από το Μάρτιο του 1984 έως σήμερα συνεχώς. Ως εξής, 9 χρόνια ταμείο εμπόρων υπήρχε τότε. 10 χρόνια στο ΙΚΑ συνεχεία. Και από τότε 12 χρόνια στον ΟΑΕ. Σύνολο 31 μέχρι τώρα. 19 έχετε σύνολο και τελευταία στον ΟΑΕ 12-31 χρόνια. Ναι, σύνολο. 51 ετών, βέβαια είναι νωρίς ακόμη. Είναι αλλά πολύ νωρίς. Υπελόγιζα με 40 χρόνια και ακούω τώρα ότι όχι. Προσέξτε με. 40 χρόνια δεν θα... Ακούστε. Μπορώ να πάρω με 60 χρονών, ας πούμε. Βεβαίως. Έχετε όχι, δεν μπορείτε 60 ετών. Έχετε διαδοχική ασφάλιση με τελευταίο φορέα τον ΟΑΕ. Ναι, ναι. Για να μπορούσατε να βγείτε στα 60 σας σε σύνταξη, θα έπρεπε να συμπληρώνετε 35 χρόνια μαζί με πλασματικά έως και το 2012. Όχι. Το οποίο δεν το συμπληρώνετε. Το 12 μπορείτε να εξαγοράσετε 5 χρόνια πλασματικά. Οδηγούμαστε σε κατοχύρωση του εξοδοτικού δικαιώματος από το 13 και εξής. Όπερ σημαίνει ότι βγαίνετε σε σύνταξη στα 62 σας με 40 χρόνια ασφάλισης. Δεν αρκεί μόνο το 40 χρόνια ασφάλισης, απαιτείται και η συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας. Πολλά είναι. Αν άλλαζα φορέα και πήγαινα στο ΙΚΑ, θα συνέφερε. Εύλογο το ερώτημα. Με εγκύκλιο η οποία έχει βγει προσφάτως, η μεταπίδηση στον ασφαλιστικό φορέα του ΙΚΑ δεν σας προσφέρει τίποτα. Σας οδηγεί ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, διότι σημασία έχει το πότε επανασυνδέεστε με τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα. Αν επανασυνδέεστε όπως εσείς μετά το 2013, οδηγήσετε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. 62 με 40 χρόνια ασφάλισης. Περιμένουμε δηλαδή στα 62 και δεν έχουμε και δουλειά. Ακριβώς. Όχι, πάντως στα 62 ολόκληρη, κανονική. Πλήρη σύνταξη, πλήρη σύνταξη. Για πλήρη σύνταξη μιλάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να καλησπερίσουμε και την κυρία Ευαγγελία. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε σε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ που τόσα χρόνια έχουμε αυτή την αμφίδρομη σχέση. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Εργάζομαι στο Σεπτέμβριο του 1980. Λίγο ξανά. Μπορείτε να... Συγγνώμη, δεν ακούσαμε καλά. Εργάζομαι από το Σεπτέμβριο του 1980. Ωραία. Με τελευταίο φορέα το δημόσιο και 15 Μαΐου θα συμπληρώσω τα 55. Έχω δικαίωμα στην ταξιδότηση. Η οικογενειακή σας κατάσταση. Δεν έχω παιδιά. Ωραία. Άρα, είστε ασφαλισμένοι στο δημόσιο πριν το 80. Όχι, από το 80. Πριν το 83, συγγνώμη. Από το 80 μέχρι το 87 σε ιδιωτικό φορέα και έχω κρατήσει την ίδια ασφάλεια τις διατάξεις στο δημόσιο μέχρι πριν ένα χρόνο. Είστε λοιπόν στο δημόσιο έκτοτε, αλλά δεν είχατε ασφαλιστεί πριν το 83 στο δημόσιο. Όχι. Το 87 στο δημόσιο. Άρα οδηγήστε είτε στο 58ο έτος ηλικίας με 35 χρόνια ασφάλισης, είτε 55, λόγω ότι έχετε κλείσει 25 ετία, 55 μειωμένη, 60 πλήρη. Ποια είναι η ηλικία σας? 55 ετών. 55. Αυτή τη στιγμή, αν φύγετε σε σύνταξη, θα φύγετε σε μειωμένη. Άρα, σας εξυπηρετεί η παραμονή για να φύγετε σε πλήρη σύνταξη. Η μειωμένη, πόσο μειωμένη? 22,5% σε σχέση με το 60 που είναι το όριο της πλήρους για τη διάταξη αυτή. Αλλά, αν περιμένετε μέχρι τα 58 σας, θα πάρετε πλήρη σύνταξη και αρκετά καλή σύνταξη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Ο Στάθης ο Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος μας, είναι στην παρέα μας σήμερα. Μας δίνει κάποιες βόμβες, έχει αρχίσει να τις κάει τις βόμβες, όπως είχαμε υποσχεθεί σε όλους εσάς, για να ξέρουμε πού οδεύουμε, τι θα γίνει με τις συντάξεις. Αυτά τα 751 ευρώ, γιατί επειδή έχουμε επικεντρωθεί
στις συντάξεις και στο ασφαλιστικό, κόσμο. Γιατί και ακριβώς πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, με τόσους χαμηλούς μισθούς για όλους τους τυχερούς που τους παίρνουν και σήμερα, καταλαβαίνεις ότι κάτι που προβληματίζει πολύ κόσμο είναι και η υπόσχεση προεκλογική της κυβέρνησης για τα 751 ευρώ. Πολύ με αυτά λοιπόν τα 751 ευρώ, τι θα γίνει τελικά? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι και αυτό και αν είναι κόκκινη η γραμμή του Υπουργείου για την μετάβαση στα 751 ευρώ σε δύο στάδια, όπως έχουμε πει και από την εκπομπή αυτή, να πούμε λίγο τον προβληματισμό μας και σε αυτό το κομμάτι. Μετά από την συμφωνία Juncker-Τσίπρα. Και η φρασιολογία εκεί μεταβλήθηκε προς μια μοντέρνα μορφή εργασίας ή οτιδήποτε. Όπου ακούω εγώ προσωπικά μοντέρνα μορφή εργασίας, αυτό παραπέμπει σε ευέλικτη μορφή εργασίας. Ευέλικτη μορφή εργασίας, δυστυχώς, παραπέμπει σε εργασιακό μεσαίωνα. Είναι αυτά η πρόχειρη δουλειά, οι λίγες ώρες. Ελπίζουμε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον να μην θυγεί, να έχουμε την μετάβαση του κατώτατου μισθού στο όριο το οποίο έχει συμφωνηθεί, διότι αλλιώς οι ευέλικτες μορφές εργασίας σίγουρα δεν ευνοούν στη συγκεκριμένη συγκυρία της ανεργίας. Η ορολογία δεν μας αρέσει. Δεν μου αρέσει το μοντέρνα και ευέλικτη. Όπου το ακούω αυτό σε εργασιακές σχέσεις. Πάμε πολλά χρόνια πίσω σε έναν εργασιακό μεσάνδρο. Και δεν θέλουμε να μένουμε μόνο στα λόγια. Θέλουμε να βρούμε πράξεις. Να μεταφέρουμε και τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Γνωρίζω την πραγματική πρόθεση του Υπουργείου να το τηρήσει αυτό. Εύχομαι να το τηρήσει, γιατί δάλλως θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς θα το πούμε και από την εκπομπή. Ακριβώς, εδώ θα τα λέμε όλα. Ο κύριος Νίκος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Νίκο. Σας ακούμε. Χαίρετε, παρακαλώ. Είμαι παλιός ασφαλισμένος, πριν από το 1982 με πρώτο ασφαλιστικό ταμείο, το ΙΚΑ. Χαίρετε, γεια σας. Γεια σας. Είμαι παλιός ασφαλισμένος, πριν από το 1982 με πρώτο ταμείο, το ΙΚΑ. Και έχω 6,5 χρόνια ΙΚΑ και άλλα 14 χρόνια ταμείο εμπόρων και είμαι 60 ετών και 6 μηνών. Μάλιστα. Μία διευκρίνηση. Παλαιός ασφαλισμένος στον ιδιωτικό τομέα, ΙΚΑ και ΟΑΕ, που αφορά και άλλους ασφαλισμένους, θεωρείται όποιος είναι πριν την 1η-1η-1993 ασφαλισμένος. Το πριν την 1η-1η-1993 που και αναφέρεται. Κάτι ακόμη που έχω ξεχάσει είναι έχω μικρό παιδί, μήπως. Μάλιστα. Ανήλικο παιδί. Ωραία, για να τελειώσω αυτό που έλεγα. Το πριν την 1η-1η-1983 αφορά τους ασφαλισμένους στο δημόσιο. Εσείς λοιπόν είστε παλαιός ασφαλισμένος, αλλά λόγω του ότι είστε πριν την 1η-1η-1993. Για να είμαστε χρηστικοί και στους υπολείπους τηλεθεατές. Προσέξτε με. Δυστυχώς το ανήλικο παιδί δεν σας βοηθά σε κάτι. Συνταξιδοτήστε στο 67ο έτος ηλικίας σας, λόγω του ότι έχετε συμπληρώσει 15 ετία. Απέχετε πάρα πολύ από τη 35 ετία, που θα σας έδινε το δικαίωμα στα 60 να αποχωρήσετε. Άρα πάμε στα 67 μας, κύριε μου. Με το ΙΚΑ δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ακούστε με, του ΙΚΑ. Αν συνεχίσει. Στα 62. Είναι πιο ενημερωμένος από ό,τι περίμενα. Είναι πολύ καλοί τηλεθεατές μας. Μπράβο. Αν συνεχίσει και υπάρχει το παραθυράκι το οποίο προβλέπετε τώρα, ήτι στα 62 μας να καταθέσουμε ΟΑΕ, στα 62 επαναλαμβάνω, να απορρίψει ΟΑΕ και να διαβιβάσει ΙΚΑ, τότε έχετε τη δυνατότητα να συνταξιδοτηθείτε στα 62 σας με μια πιο σύνθετη διαδικασία, χρονοβόρα, που όμως ακόμα υπάρχει. Υπάρχει ακόμα. Ακόμα υπάρχει και ευχόμαστε να υπάρχει για ακόμα 1,5 χρόνο που σας υπολείπεται μέχρι τα 62. Ναι. Έτσι δεν είναι? Να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Ναι. Χρειάζεται κάθε χρόνο να έχω και 100 ένσημα μέχρι τα 62 ή όχι? Θα πρέπει να συνεχίσετε να έχετε τα 100 ένσημα, να έχετε ενεργό ασφαλιστικό δεσμό. Εάν ας πούμε γραφώ στο Ταμείο Ανεργίας τώρα, γιατί θα σταματήσω τώρα την εργασία. Το Ταμείο Ανεργίας, το οποίο πλέον μετράει για τα 100 ένσημα ανά έτος, μας εξυπηρετεί για ένα χρόνο. Ένα χρόνο θα επιδοτηθείτε λόγω ανεργίας. Σας υπολείπονται, αν έχουμε καλύψει το έτος αυτό και μας απομένει μόνο ένα έτος, τότε μπορούμε να το καλύψουμε το Ταμείο Ανεργίας. Αν έχουμε 2 έτη υπολοιπόμενα, τότε θα πρέπει να ασφαλιστούμε για ακόμα ένα χρόνο ή τουλάχιστον 4 μήνες. Άρα δηλαδή αν μπω στο Ταμείο Ανεργίας τώρα, αφού θέλω 1,5 χρόνο για να συμπληρώσω τα 60. Μετά τους 6 μήνες κάτι άλλο θα πρέπει να κάνετε. Αν συνεχίζετε ασφαλιζόμενος μέχρι τώρα, έχετε καλύψει τους 4 μήνες του έτους αυτού. Και εφόσον δεν αλλάξει κάτι, στα 62 σας μπορείτε να βγείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλοί μαθητές. Πολύ, πάρα πολύ. Και εμείς, είδε σε λίγο καιρό θα τα ξέρουμε όλα απ' έξω. Το 70 είμαι 63 χρονών από το 1985. Έως το 2000 είμαι στο ΤΕΒΕ και μετά πήγα στο ΙΚΑ, όπου στο τέλος του 2016 θα έχω 4.650 ένσημα. Πότε θα μπορώ να βγω στη σύνταξη? Αν έχει αθρηστικά 4.600 οικία μου, δηλαδή και στο ΙΚΑ και στο ΤΕΒΕ, πάει στα 67 του.
Αλλά αν εννοεί ότι συμπληρώνει 4.600 στο ΙΚΑ. Θα συμπληρώσει 4.650 στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ. Και έχοντας και πόσα χρόνια στο ΤΕΒΕ. Συγγνώμη. Όχι, από το 1985 έως το 2000, με συγχωρείς. 15 χρόνια, ναι, συγγνώμη εγώ, 15 χρόνια στο λοιπόν ΤΕΒΕ. Και άλλα 15, έχει 30, οδηγείται στο 62ο έτος ηλικίας με 40 χρόνια ασφάλισης. Δεν προλαβαίνει να κατοχυρώσει το 12. Είναι 63, άρα μπορεί να έχει 40 χρόνια ασφάλισης. Α, μάλιστα. Αν δεν τα έχει, πάει είτε προσπαθεί να τα καλύψει, είτε πηγαίνει στο 67ο. Πάμε στο 977, στο 844, κύριε Χριστοδουλέλη. Σε 4 μήνες καταθέτω αίτηση για σύνταξη, όμως οφείλω 15.000 ευρώ. Δικαιούμαι να πάρω και το έναντι που δίνει το ταμείο μου ο ΑΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς παγώνει το δικαίωμα χορήγησης προσωρινής σύνταξης λόγω της οφειλής. Αλλά γενικότερα, εφόσον έχει κάτω από 20.000 ευρώ μαζί με προσαυξήσεις οφειλή, παρακρατείται από τη σύνταξη. Πάντως η προσωρινή του μπλοκάρεται λόγω της οφειλής. Μπλοκάρεται. Είμαι 56 και μισό ετών, τέλος του 2012 με εξαγορά θητείας. Είχα 10.700. Mm-hmm. Με διαδοχική. Τελευταίος ασφαλιστικός φορέας είναι το ΤΕΒΕ από το 2003. Σύνολο σήμερα ενσύμων είναι 11.200. Πολύ ωραία. Και μου, ο κύριος βγαίνει στα 60 του. Του υπολείπονται 3,5 χρόνια, 56,5 μου. Μάλιστα. Του υπολείπονται 3,5 χρόνια, όμως έχει κατοχυρώσει, έχει τις χρονικές προϋποθέσεις ασφάλισης, στα 60 του παίρνει σύνταξη. Μάλιστα. Ο κύριος Κωνσταντίνος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργίου Κωνσταντίνος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα σας ακούμε. Να ρωτήσω κάτι. Μ' ακούτε? Ακούμε, ακούμε. Τα πέντε τελευταία, για να πάρω μειωμένη στα 62, ναι. Θέλω τα πέντε τελευταία χρόνια να 100 ένσημα, mm-hmm, το χρόνο. Ναι. Αυτά τα... ο κάθε χρόνος πώς μετράει, το ολόκληρο ημερολογιακά ή τότε που βγαίνουν στη σύνταξη? Προσέξτε με, ο κάθε χρόνο... Ναι, θα σας εξηγήσω. Βγαίνω το Μάρτι. Ο κάθε χρόνος... Το προηγούμενο Μάρτι μέχρι αυτό πρέπει να έχω 100 ή... Ακούστε με, ακούστε με. Ημερολογιακά όλο το 15 φερήπεν ή ναι, το 16. Ναι. Μισό λεπτάκι. Ο πλήρης ασφαλιστικός χρόνος είναι 300 ένσημα. Τα 100 ένσημα, αν έχουμε πλήρη ασφάλιση, 25 ένσημα το μήνα δηλαδή, αρκεί δηλαδή να ασφαλιστούμε ως τον Απρίλιο για να έχω τα 100 ένσημα ένα έτος. Το λέω σχηματικά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει αναγκαστικά Γενάρη με Απρίλιο να έχω οπωσδήποτε 4 μήνες πλήρη ασφάλιση μέσα στο ημερολογιακό έτος. Ο τελευταίος χρόνος, εγώ βγαίνω το 16, το Μάρτιο του 16. Δεν φτάνουν 100 μέχρι το Μάρτι, είναι 3 μήνες. Αν δεν έχετε τα προηγούμενα, ο νόμος λέει 100 ένσημα ένα έτος τα προηγούμενα 5 χρόνια πριν την υποβολή ή μαζί και με το έτος υποβολής. Αν πριν το 16 δεν έχετε 5 χρόνια από 100 ένσημα το χρόνο, τότε θα αναγκαστείτε για να συμπληρώσετε τον 5ο χρόνο με 100 ένσημα να ασφαλιστείτε έως και τον Απρίλιο, παρότι το 62ο συμπληρώνετε νωρίτερα. Ο χρόνος δεν μετράει από Μάρτι σε Μάρτι, δεν μετράει όχι, από Γενάρη μέχρι. 4 μήνες το χρόνο χρειάζομαι είναι τα 100 ένσημα. Ναι, αν δεν έχετε, για να γίνω χρηστικός, ακούστε με λίγο. Ναι. Αν δεν έχετε 15, 14, 13, 12, 11, τότε θα αναγκαστείτε να συμπληρώσετε 4 μήνες το 16 για να έχετε 16, 15, 14, 13, 12. Το καταλάβατε? Δηλαδή, αν δεν έχετε από το 15 και πίσω 100 ένσημα το χρόνο, τότε θα πρέπει αναγκαστικά το 16 να ασφαλιστείτε έως τον Απρίλιο, έως και τον Απρίλιο. Το Μάρτι που βγαίνω εγώ, μετράω και από το 10 θα αρχίσω να μετράω δηλαδή? Ακούστε με, το Μάρτι, αν μείνετε Γενάρη, Φλεβάρι, Μάρτι είναι 75 ένσημα, δεν είναι 100. Ναι. Πρέπει να συμπληρώσετε και τον Απρίλιο, εκτός και αν τα προηγούμενα 5 χρόνια έχετε 100 ένσημα ένα έτος. Αυτό σας εξηγώ. Μα έχω τα προηγούμενα 5 χρόνια. Τελείωσε. Τότε τελείωσε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βγαίνετε το Μάρτιο στη σύνταξη. Μπράβο. Εδώ πέρα πανηγυρίζουν τα παιδιά οι φιόρ μας. Να πάμε στον επόμενο, στον τηλεγραφή, τον κύριο Γιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάννη. Τους ξέρω τους τηλεθέτες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω 2.800 ένσημα ΙΚΑ. Μάλιστα. Και από το 77 μέχρι και τώρα και συνεχίζω, ΤΕΒΕ. Στην B14 και όσα τελευταία χρόνια. Έχετε 8... Συγγνώμη λίγο. Έχετε περίπου 8 χρόνια ΙΚΑ και κάτι, 8,5 χρόνια. Και από πότε είστε στο ΤΕΒΕ? Από το 77. Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι και τώρα. Συνεχίζω. 38 χρόνια λοιπόν και 7 χρόνια. Έχετε 45 χρόνια συνολικά ασφάλισης γεμάτα. Ναι, γεμάτα. Πάρα πολύ ωραία. Και είστε πόσο ετών? Είμαι το 51.
Είστε? Το 51 γεννηθείτε. Γεννηθεί στο 51, 64 ετών, 65. Ναι. Κοιτάξτε, με τα χρόνια ασφάλισης που έχετε, είναι αυτονόητο ότι ανά πάσα στιγμή εδώ και πολύ καιρό θα μπορούσατε να βγείτε σε σύνταξη. Έπρεπε να είχα βγει και πριν, ναι. Ναι, θα μπορούσατε. Τι με συμφέρει τώρα, να πρέπει να βάλω τα ένσημα του ΙΚΑ και του ΤΕΒΕ μαζί ή χωριά? Με τα χρόνια που έχετε, έχετε αυτοτελές δικαίωμα και στο ΤΕΒΕ και στον ΟΑΕ. Άρα, ναι. Από το 77 στο 12 είναι 35 χρόνια. Μέχρι και το 14, εφόσον συνεχίσετε ασφαλιζόμενος, έχετε τα 37 που απαιτούνται με μόνο αυτοτελές δικαίωμα ΤΕΒΕ. Άρα, στη δική σας θέση θα κατέθετα με αυτοτελές ΟΑΕ και θα προσέθετα προς αυξητικά τα χρόνια του ΙΚΑ. Άμα το έκανες εσύ, θα πρέπει να το κάνει και ο κύριος Γιάννης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλησπερίσουμε. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ασφαλισμένος από το 85. Μάλιστα. Με βαρέα ένσημα έως το 14 τον έκτο. Με βαρέα ένσημα. Με 8% μπορώ να βγω στη σύνταξη. Έχετε συμπληρώσει τα 7.500 βαρέα, όμως 7.500 βαρέα απαιτούνται σε κάθε περίπτωση για να φύγετε με διάταξη βαρέων. Είναι 25 χρόνια. Τα έχετε υπερκαλύψει. Όμως θα πρέπει πέραν των 7.500 βαρέων να συμπληρώσετε 35 χρόνια συνολικής ασφάλισης μαζί με πλασματικά. Αν έχετε 8% τώρα, τότε μαζί με πλασματικά συμπληρώνετε τα 10.500 μετά το 13. Άρα πάτε 60 έτη και 9 μήνες σε πλήρη ή 58 έτη και 9 μήνες σε μειωμένη. Δεν γίνεται τίποτα εξαγοράσιμο πιο νωρίς, γιατί ψάχνω και κάτι παλιά πριν το 83. Δεν γίνεται αυτό? Προσέξτε με. Το πριν το 83 είναι ΙΚΑ, ιδιωτικός τομέας, σωστά? Ναι, ΙΚΑ όλα. Όταν σας λέω ότι βγαίνετε τότε, εννοώ μαζί και με εξαγορά πλασματικού χρόνου. Με αυτά τα δεδομένα, σας απαντώ ότι αποχωρείτε 60 έτη και 9 μήνες σε πλήρη ή 58 έτη και 9 μήνες σε μειωμένη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε στην επόμενη τηλεθεάτριά μας, το 083. Καλησπέρα, είμαι γυναίκα και έχω ασφάλεια του ΙΚΑ. Έχω κατοχυρώσει το 2010 και θεμελιώνω τον Νοέμβριο του 2015 με μειωμένη. Θα αλλάξει κάτι σε αυτό? Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Βεβαίως. Δεν μας αναφέρει τη διάταξη η οποία την αφορά. Να υποθέσουμε ότι είναι μητέρα ανηλίκου. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που αναφέραμε και νωρίτερα, ότι το κατοχυρωμένο δικαίωμα ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί κατά πόσον θα συνεχίσει να υπάρχει και να αποτελεί κόκκινη γραμμή. Είναι αυτά που λέμε για 5 χρόνια. Ακριβώς. Τελικά, πώς μου την είπες? Το όριμο. Πού έγκυται? Πού έγκυται? Στο 5, στο 2, στο 3, στα 10, στα πόσα? Στο μαχαίρι στην πληγή, δεν σου έχω απάντηση. Έτσι. Είναι με δικαστική απόφαση, το οποίο όμως συνήθως θεωρείται 3 έως 5 έτη. Σε κάθε περίπτωση, αν είναι τόσο έντονες οι απαιτήσεις των δανειστών... Αυτή την ερώτηση περίμενες από αυτό μένα, αυτό περίμενα και μου την έκανες. Ωραία, την έκανα. Πάμε. Η κυρία Αριάδνη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω για το σύζυγό μου. Μάλιστα. Το οποίο είναι στα 61 και έχει 7.600 ένσημα, στο ΙΚΑ όλα, το οποίο το 2009 τον απολύσαμε από τη δουλειά. Έχω 3 παιδιά. Εγώ εργάζομαι σε ένα παιδικό σταθμό, παίρνω στα 100, δεν μπορούσε να ασφαλιστεί. Άνεργα τα αγόρια μου και τα 3. Και ήθελα να μάθω πότε μπορεί να βγει στη σύνταξη. Καταρχήν, λυπάμαι πολύ γιατί το πλαίσιο σας στο βιοποριστικό είναι ασφυκτικό. Δυστυχώς θα σας στεναχωρήσω. Εφόσον είναι άνεργος από το 2009 και δεν έχει την προϋπόθεση των 100 ενσήμων ανά έτος, τότε αναγκαστικά πηγαίνουμε στο 67ο έτος της ηλικίας. Εκτός και αν έχει βαρέα ένσημα. Έχει βαρέα ένσημα ο σύζυγός σας? Όχι, όχι όλα. Είναι 3.600 τα βαρέα του, 12 χρόνια έχει υπαχθεί σε ασφάλιση βαρέων? Όχι, όχι. Όχι. Δυστυχώς, κυρία μου, είναι στα 67. Δυστυχώς. Μπορώ να σας κάνω και μία ερώτηση για μένα? Βεβαίως. Εγώ εργάζομαι στο Δήμο, στην κουζίνα, τέλος πάντων μαγείρισα. Έχω όλο βαρέα ένσημα, είμαι ασφαλισμένη. Έχω 4.000 αυτή τη στιγμή ένσημα. Είμαι 55 χρονών. Μάλιστα. Εσείς με εξαγορά, ακούστε με, χρειάζεται 4.500 ένσημα σύνολο, εκ των οποίων 3.600 βαρέα. Τη δεύτερη προϋπόθεση την έχετε. Για να καλύψετε την πρώτη, εξαγοράζετε πλασματικό χρόνο. Ανάλογα με τις δεξαμενές σας, θεωρώ ότι μπορείτε να φύγετε σε σύνταξη με αυτά που μου λέτε ακόμα και στα 56 σας με πλήρη. Α, στα 56, όχι στα 55. 55 έπρεπε να έχετε 4. Ακόμα εργάζομαι. Ακούστε με. Ακόμα...
Λοιπόν, για να μπορούσατε να αποχωρήσετε στα 55, θα έπρεπε να έχετε 4.500 ένσημα το 2010. Ναι. Εκεί δεν μπορούσαμε να κάνουμε τις εξαγορές που μπορούμε από το 2011 και μετά. Επομένως, πάμε, πάμε 56. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι μία από τις... Εμείς ευχαριστούμε. Δυστυχώς, μάλλον καλύτερα ήταν η κατάσταση της κυρίας, έτσι, Στάθη μου. Δηλαδή, νομίζω ότι θα βγαίνει και πιο νωρίς από το σύζυγο. Και πάλι, κυρία μου, γιατί είπαμε θα τα πούμε όλα, ακόμα και αυτή η διάταξη για τις γυναίκες, τις υπαγόμενες στα βαρέα με τα 3.600 βαρέα, ακούγεται ότι μπορεί να πάρει μια μεταβατικότητα. Αυτό. Μάλιστα. Να πάμε και στον τελευταίο τηλεθεατή για σήμερα, ο οποίος είναι ο κύριος Μιχάλης. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχω ΙΚΑ και ΤΜΕΔΕ είμαι. Μάλιστα. Πολύ λίγο το ΙΚΑ, ούτε ένας χρόνος, λίγο, γιατί είχα χάσει πολλά ένσημα από δική μου ευθύνη. Δεν σας ακούω, αν έχετε την καλοσύνη πιο δυνατά. Ναι, ναι, ΙΚΑ και ΤΜΕΔΕ, με κυρίως το ΤΜΕΔΕ τελευταίο φορέα, τα πολλά χρόνια, ας πούμε, πάρα πολλά χρόνια ΤΜΕΔΕ, συμπληρώνω 33 χρόνια στο τέλος του έτους. 33 ευκάρτα θα έλεγα, 33 παρά μια εβδομάδα περίπου. Πότε μπορώ να βγω και πόσα χρόνια πλασματικά μπορώ να εξαγοράσω. Ακούστε με. 33 χρόνια. Το ΙΚΑ σας σε τι χρόνο ανέρχεται? Το ΙΚΑ μου είναι περίπου ένας χρόνος. Περίπου ένας χρόνος. Ένας χρόνος. Όπως μου το περιγράφετε, έχετε και ΤΕΒΕ, μου είπατε. Το ΤΕΒΕ. ΙΚΑ και ΤΜΕΔΕ. ΤΕΒΕ δεν έχετε καθόλου. Μόνο ΙΚΑ και ΤΜΕΔΕ. ΙΚΑ και ΤΜΕΔΕ, μάλιστα. Μάλιστα. 34 χρόνια. Αφαιρουμένων, δηλαδή το 2012. Μαζί με 5 πλασματικά δεν συμπληρώνω με 35 από αυτά τα οποία μου λέτε. Ναι, όχι, είχα 35 παρά 7, παρά 7 ημέρες. Δυστυχώς. Ναι. Άρα, οδηγούμαστε στα 62 μας με 40 χρόνια ασφάλισης. Μπορείτε να εξαγοράσετε από το 2013 και μετά 6 χρόνια, αλλά δυστυχώς με το πλαφόν των 5 ετών των πλασματικών το 12 δεν συμπληρώνουμε τα 35, άρα χάνουμε την κατοχήρωση του 12. Να πάμε στα 62 πάμε. Με 40. Μπορώ να πάρω 7 χρόνια πλασματικά, δηλαδή. Και το 2014 μπορείτε να πάρετε 7 χρόνια πλασματικά. Το θέμα είναι ότι πάμε 62 έτη ηλικίες με 40 χρόνια ασφάλισης. Χάνουμε τον τρένο για κατοχήρωση το 12, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Κατάλαβα. Για 7 ημέρες, ναι. Αλλά δυστυχώς. Του χρόνου πάω 62. Τον Απρίλιο πάω 62. Δυστυχώς είναι πολύ ωριακό, αλλά... Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και εσένα, Στάθη Χριστοδουλέλη, που σε κάνει το απόγευμα εδώ πέρα μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και γιατί... μου δίνει τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τους ασφαλισμένους. Ακριβώς. Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από πληροφόρηση, από σωστή πληροφόρηση. Έχει ανάγκη να ξέρει, γιατί έχει ανάγκη τη σύνταξη, έχει ανάγκη και το μισθό. Είναι η ζωή του από ένα σημείο και ακριβώς. Μετά. Κρίνεται από εκεί. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, δίνουμε σκυτάλη στην Αμαλία Κάτζου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.